σπίτι. Είναι καράβι να κινήσει. Ρε μαμά, δεν σηκώσεις να βάλεις ένα χεράκι να τελειώνουμε. Πρέπει να πάω στη δουλειά μου. Μόλις τελειώσω, κοριτσάκι μου, θα έρθω. Υπομονή. Και αυτά τα σκατόπεδα λυσάρισανε πριν πάνω στο σχολείο. Ρε μαμά, έλα, σε παρακαλώ. Ουφ, δεν μπορεί κανείς να βρει ησυχία μέσα σε αυτό το σπίτι. Τι έπαθες και φωνάζεις, μπορείς να μου πεις. Να με βοηθήσεις, θέλω, ρε μαμά. Έλα να βάλεις ένα χεράκι να τελειώνουμε και παράτα τα νύχια σου. Πρέπει να πάω στο μαγαζί στη δουλειά μου. Και γι' αυτό φωνάζεις. Σου είπα, μόλις τελειώσω θα έρθω. Υπομονή. Στο κάτω-κάτω, τη ζωή αυτή εσύ τη διάλεξες. Δηλαδή τι θέλεις να πεις. Δεν μπορούσες να πάρεις τον Δημήτρη που σε ζήταγε ή το Στέλιο, ε? Παρά πήγες και έπεσε με τα μούτρα στο Θανάση. Λες και χαθήκανε οι άντρες. Σε χρυσά πιάτα θα τρώχες, βρε. Τώρα τρέχει να δουλεύεις σαν τη σκλάβα. Για να τα βγάλουμε πέρα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλω να ξανακούσω λέξη για το Θανάση. Σκοτώνεται στη δουλειά από το πρωί μέχρι το βράδυ για να μην μας λείπει τίποτα εδώ μέσα. Και έχει και εσάς πάνω από το κεφάλι του. Τι ήθελες, να μείνουμε στους δρόμους? Τι ήταν ανάγκη να μας φορτωθείτε κι εσείς? Δύο εμείς, δύο τα παιδιά, δύο εσείς, έξι. Πώς τα βγούμε? Αυτά έπρεπε να τα σκεφτείς πριν πάλι στην κουλούρα. Τώρα είναι πολύ αργά. Ωραία. Και πού να ξέρω εγώ ότι ο μπαμπάς θα χτυπήσει τη δουλειά και θα βγει στη σύνταξη. Πού να ξέρω εγώ ότι ξαφνικά εσύ θα θέλεις λούσα και καλλιντικά. Και να βλέπουμε αυτή τη ρημάδα τη σύνταξη εδώ μέσα, θα έλεγα να πάει στο διάολο. Αλλά ο μπαμπάς θα χάνει όλα τα λεφτά στην πρέβα, στο καφενείο. Δραχμή δεν βλέπουμε εδώ μέσα. Γιατί φωνάζεις, μπορείς να μου πεις. Γιατί βαρέθηκα! Βαρέθηκα! Ο Θανάσης και εγώ δουλεύουμε μονάχα εδώ μέσα και κοντεύουμε να πεθάνουμε. Καλά λέει να σας στείλουμε στα καπί. Έτσι σου λέει ο αχαήρευτος. Να έρθει και θα δούμε ποιος θα πάει στα καπί. Αμάν πια. Άντε πρέπει να πάω και στη δουλειά μου. Και βγάλε αυτή τη λάσπη από τη μούρη σου να κάνουμε καμιά δουλειά εδώ μέσα. Και σε παρακαλώ μαμά, πήγαινε να πάρεις τα παιδιά από το σχολείο μόλις σχολάσουν το μεσημέρι. Εντάξει. Όλο διαταγές μου είσαι. Αλλά έχει χάρη που σε κόρη μου. Δεν φτάνει που σας κρατάω τα παιδιά, με βασανίζετε και από πάνω. Αμά ρε Θανάση, γιατί δεν γεννιώσουν απλούσιος. Όχι, μου πέσε το αυτό μου. Άλλη φορά να μην σου ξαναπέσει. Μου μπήκε το αυτό μέσα, Δεσποινής, γιατί δεν χτυπάτε. Τι κάνεις εκεί, ρε? Δεν βλέπεις, έχω δουλειά. Κατέβαινε, έχω κι εγώ δουλειά. Το μυαλό στο μπανιστήρι. Γιατί δηλαδή εσένα δεν σ' αρέσει το μπανιστήρι? Λες μωρέ, γυναίκα μου κάνει 10 σαν κι αυτή. Κάτε ρε, κατέβαινε σου λέω. Έτσι φαγώθηκες. Περίεργο. Τι περίεργο? 10 χρόνια παντρεμένος είσαι ρε Θανάση, ακόμα δεν βαρέθηκες? Η Κατερίνα μου να βαρεθώ ρε. Τρελάθηκες? Α, η κατάστασή σου εσένα είναι προχωρημένη. Σε καταλαβαίνω όμως. Τι καταλαβαίνεις δηλαδή? Θανάση, η ζωή δεν θέλει μόνο σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι και παιδιά. Θέλει και διασκέδαση το πράγμα. Εντάξει το μαγιό, θα το πάρω. Στον επάνω όροφο, στο ταμείο παρακαλώ. Με τις γκόμενες. Από ό,τι βλέπω, δεν μπορείς να κάνεις βήμα. Ορίστε. 1, 2. Λέγε, τι θέλεις να πεις. Θέλω να πω ότι θα σε πεθάνει η πεθερά σου. Η πεθερά μου είναι χρυσός άνθρωπος. Εμένα μου λες. Και δουλεύεις και όλη μέρα σαν σκυλί για να τους ταΐσεις όλους. Πού να σου μείνουν λεφτά για διασκέδαση? Ναι, κάνε και εσύ δύο παιδιά. Να έχεις πεθερό, πεθερά και τα ξαναλέμε. Αυτός είναι ένας λόγος παραπάνω για να το ρίξεις έξω. Η ζωή θέλει καλοπέραση, Θανάση. Άντε κοίταξε να το κλετήσεις με κανένα κοριτσάκι. Κορόιδο, κορόιδο. Εγώ με κοριτσάκια, δεν είσαι καλά, ρε. Έτσι και κάνω κουτσουκέλα από στην Κατερίνα μου να πέσουν τα ράφια να με πλακώσουν. Ορίστε, πέσανε. Δεν είναι τα ράφια, τα παπούτσια είναι.
Παίχτε ρε παιδιά, να δούμε τι θα γίνει εδώ. Δεν θα πιάσουμε καμία τώρα. Πω ρε, τι είσαστε εσύ. Εδώ βρεις ακόμη. Κυρία Σιμίνα, δεν με αφήνεις ήσυχο να παίξω το χαρτάκι μου, άιντε μπράβο. Μεσημέριασε βρε, μεσημέριασε. Να σου φέρουμε και ένα κρεβάτι εδώ για να μην μετακινήσει. Βρε, άιντε πήγαινε από εδώ, άφησα με ήσυχο να παίξω, άιντε μπράβο. Με σήκω και έλα να φάμε. Καλά, πήγαινε και θα έρθω. Δεν μου φαίνεις καλύτερα να φάω εδώ. Άιντε, μπράβο. Τι να σου πω, βρε, τι να σου πω. Έχεις τα κομμάτια. Βρε, εγώ φταίω που σε παντρεύτηκα. Έτσι μου έρχεται να βρω μια μικρούλα να σηκωθώ να φύγω, να γλιτώσω από σένα. Δηλαδή, τι θες να πεις, ότι εγώ είμαι μεγάλη. Άντε, βρε, κεράσιμε, θα παίξουμε έπιαξες. Πια, πάρε. Καλά, ρε, παιδιά, καλά, ρε, παιδιά, μην κάνετε έτσι. Ορίστε. Ας πάρω κι εγώ ένα παιχνίδι να δούμε τι θα γίνει. Μήπως έχεις σκοπό να μείνουμε εδώ απόψε. Τώρα βρε μαράκι μου, έρχομαι. Τελείωνε, θα χάσουμε το λεωφορείο. Καλά, περίμενα πάρω την τσάντα μου, έτσι. Θανάση, να σε πάρω στο σπίτι με τη μηχανή. Όχι, θα πάρω στην κοινωνία. Α, ωραία. Δεν μου λες το βράδυ τι κάνεις. Ό,τι κάνει όλος ο κόσμος. Θα μείνω στο σπίτι. Ωραία. Τι σοβαρολογείς. Όχι, μωρέ, πλάκα σου κάνω. Θα πάρω τη γυναίκα μου να πάμε στον αστέρα της Βουλιαγμένης για bowling. Ναι. Μα τρελώσεις σε πια. Λοιπόν, το βραδάκι θα πάω σε μια δισκοτέκ μούρλια. Θα έχω και δυο μικρούλες μαζί μου, είσαι. Γιώργο, θα σκοτωθούμε. Παντρεμένος άνθρωπος είμαι. Είμαι ρε, κανένα πεδαρέλι να τρέχω σε δισκοτέκ. Και λοιπόν, τι σημασία γι' αυτό. Ο σκοπός δεν είναι το πόσο χρονών είσαι, αλλά το πόσο χρονών νιώθεις. Ξέρεις πόσο χρονών νιώθω. Πόσο. 15. Και τι θέλεις. Μαλλί της γριάς. Τι να σου πω, ρε Θανάς, κάτσε εκεί να μου πιάσει με την πεθερά σου, κορόιδο. Είπα γιο πίσω μου, σατανά. Εγώ λέω να πάω στο καφενείο να βρω την ησυχία μου. Εσύ να μην πας πουθενά. Τα ακούς, κάτσε κάτω. Σταματήστε επιτέλους. Είμαι πτώμα, δεν το καταλαβαίνετε. Μωρό μου. Γεια σου, μπαμπά. Γεια σου, μωρό μου. Έλα, κορίτσι, σας εδώ. Έλα. Τι φωνάζει, μαμά. Τι φωνάζει, Κατερίνα. Τίποτα. Έλα, κάτσε να φας. Το φάι σου από εκεί. Άργησες, ε. Ναι. Τι μακαρόνια σκέτα έχουμε σήμερα. Δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα άλλο. Εσύ μαγείρεψες πάλι. Ποιος ήθελες να μαγειρέψει, ο παπάς της ενορίας. Εσύ μην ανακατεύεσαι. Έλα, Θανάση, άστινε. Όχι, γιατί δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν υπάρχει κανείς στο σπίτι για να φτιάξει φαγητό. Δηλαδή υπάρχει, αλλά άστα να πας στο διάλο. Να παίρνετε Φιλιππινέζα. Μα να σταμάτα, σε παρακαλώ. Αλλά πού να βρεθούν τα λεπτά για υπηρετικό προσωπικό. Και στο είχα πει εσένα να πάρεις το Στέλιο. Τη μάνα σου θα την πνίξω. Σταματήστε εκείνη και το παιδί. Να την πνίξεις, παιδάκι μου. Να την πνίξεις, να ησυχάσω και εγώ. Εγώ πάω στο καφενείο να παίξω την πρεβούλα μου. Και ωσότου γυρίσω, θα ήταν ευχάριστο να την έχεις καθαρίσει. Θα σου έλεγα εσένα, αλλά έχει χάρη που είναι μπροστά το εγγόνι σου. Σταματήσεις καμιά ώρα να φάω. Όχι, βρε, δεν σταματάω. Δεν σταματάω. Με έχετε σκλάβα εδώ μέσα. Όλα μου είχα δει που ήθελες να με στείλεις και στα καπί. Σταμάτα να φωνάζεις μέσα στο σπίτι μου. Όχι, βρε, θα φωνάζω. Θα φωνάζω στο θέλω. Και αν σ' αρέσει. Αν δεν σ' αρέσει, να σηκωθείς να φύγεις από εδώ μέσα. Μαμά, τι λες, τρελάθηκες. Επειδή έχω πέσει σε τρελή, πάω να φάω έξω στα κεφτεδάκια. Και άμα ηρεμήσουν τα πράγματα, Κατερίνα, έλα να με βρεις. Θανάση, σταμάτα, πού πας, περίμενε. Φεύγω γιατί θα την πνίξω. Έλα, Θανάση, σταμάτα. Άστον να πάει στα κομμάτια, άστον να φύγει. Σταμάτα, επιτέλους, βαρέθηκα. Μη στεναχωριέσαι, θα γυρίσει. Ναι. Έλα ρε Γιώργο, Θανάση είμαι. Έλα ρε Θανάση, τι έγινε. Μόνος είσαι. Ναι, γιατί. Θέλω να με φιλοξενήσεις, μπορείς. Τι έγινε, πες μου. Θα σου εξηγήσω άλλη φορά, μωρέ. Και βέβαια μπορώ. Έλα από εδώ, σε περιμένω. Μπράβο, ρε Γιώργο. Είσαι λεβεντιά. Ναι. Τέτοια ώρα και δεν ήρθα ακόμα. Άστονε, κοριτσάκι μου, να πάει στα κομμάτια. Μαμά, σταμάτα, εσύ έτσι. Μη φωνάζεις, θα ξυπνήσεις τα παιδιά. Ναι, τώρα τα σκέφτηκες τα παιδιά. Πού να είναι τώρα. Μη στενοχωριέσαι, κάπου θα είναι, άμα βαρεθεί θα έρθει. Δεν έχει γυρίσει ακόμα και ο μπαμπάς. Ο πατέρας σου δεν έχει φόβο, ξέρουμε που είναι. Πρέπει να παίρνει στο καφενείο. Κι εσύ όμως δεν δουλεύτηκε σωστά καθόλου, ε. Δηλαδή τι έκανα.
Α, δεν κατάλαβες τι έκανες. Όχι. Αυτό για το Στέλιο τι το ήθελες, μπορείς να μου πεις. Για να ξέρω ότι σε πετάξαμε. Ο Στέλιος είχε λεπτά. Ναι, και μια κιλάρα μέχρι τα πόδια. Είδαμε και το δικό σου που δεν έχει κοιλιά. Σταμάτε επιτέλους. Μπουμπούκι σε πήρε, μπουμπούκι σε πήρε και κοίτα πως σε κατάντησε. Λοιπόν, αν αργήσει και άλλο, εγώ θα πάω να τον βρω. Τρελάθηκες. Πού θα τρέχεις νυχτιάτικα στην Αθήνα. Καλά, λέγε εσύ ό,τι θέλεις σας. Α, αυτή η μέγερα, η πεθερά μου, μου κατέστρεψε τη ζωή. Έλα ρε Θανάση, μην πίνεις άλλο. Άσε με ρε Γιώργο, είχε δίκιο. Σήμερα το κατάλαβα. Μου χλιάσα τόσα χρόνια και δεν τον πήρα χαμπάρι. Καλά, αύριο θα είσαι μια χαρά, θα συνέλθεις. Θα γυρίσεις και στο σπίτι σου, όλα θα πάνε μια χαρά. Όμως δεν που θα γυρίσω. Δεν μου αρέσει. Απόψε πού θα πας. Σε μια δίσκο με την Τίνα και μια φίλη της. Να έρθω κι εγώ μαζί. Να έρθεις, γιατί να μην έρθεις. Να το ρίξεις λίγο έξω, ας σε ξεχάσουνε κιόλας. Να δε που θα με ξεχάσουνε. Άσε να τους ρίψει λίγο ο Θανασάκης και σου λέω εγώ, θα σφίξουν οι κόλλοι. Με την πεθερά σου τι θα γίνει, μπορείς να μου πεις. Πού καλά, τι εννοείς τι θα γίνει. Να, έτσι και μας δει κανείς και τι θα σφυρίξει, θα βρω εγώ τον πελά μου. Α, έχεις δίκιο σε αυτό, πρέπει να πάρω τα μέτρα μου. Τι μέτρα δηλαδή. Δεν μου λες, αυτά που φοράγες στις αποκρύες, μια περούκα, κάτι περίεργα ρούχα τα έχεις. Ναι, βέβαια τα έχω. Τα θέλω. Τα θέλεις, ας τα φέρω ρε Θανάση. Τα θέλω. Έγινε. Πλάκα έχεις ρε. Σκάσε ρε. Να σας συστήσω. Ο Θανάσης. Από εδώ η Ντίνα. Γερο. Και από εδώ η Στέλλα μας. Χαίρε πολύ. Χαίρο δεις. Δεν πάμε εμείς να χορέψουμε. Πείτε τα δυο σας. Αυτά. Άμπα. Τι δουλειά κάνεις? Ανάρχα. Αναρχικός είσαι? Σε ποια ομάδα ανήκεις? Ρέζους αρνητικό. Καινούργια ομάδα είναι αυτή? Όχι, παλιά είναι. Θέλεις να χορέψουμε? Άμπα. Τότε σε πειράζει να χορέψω εγώ? Άμπα. Πολύ σκληρός είσαι. Μπα. Καλά πάμε. Ρούκα μου δώσε αυτός και ρωτάς ο Γιώργος, ψήρες έχει. Πού είναι η πίστα? Πολύ σκληρός είναι ρε παιδάκι μου, κουβέντα δεν βγάζει. Θα σου εξηγήσω, είναι μεγάλη ιστορία. Μα ο παδερφάκι μου σκέτη φιλιαρία είναι. Πάντως, μ' αρέσουν σκληροί. Φίλε, έχεις λίγη μαύρη? Όχι, άσπρη έχω. Άσπρη, δώσ' μου λίγη ρε φίλε, και έχω μείνει χαρμάνι στον καιρό. Ψ, παράτα με, θα σε χαρακώσω, κρατάω φαλτσέτα. Πού πάνε αυτό? Στο διασαγωγή. Σε νοσοκομείο? Ποιο νοσοκομείο ρε φίλε? Στο Κορυδαλό. Αστυνομία είναι. Παίρνω 2-3 κάθε μέρα. Αστυνομία. Γιώργο, πού πήγε
έτσι. Αυτός είναι ο Θανάσης, δεν τον βλέπεις? Αυτός! Και πώς έγινε έτσι? Γιατί δεν σ' αρέσω? Όχι, μ' αρέσει και έτσι. Αυτό σου λείπει. Και τα μαλλιά σου τι γίνανε? Χάλασε υπερμανά. Γιώργο, πάμε να φύγουμε. Γιατί? Θα σου εξηγήσω. Α, τι γίνεται, εγώ δεν θέλω να φύγω, θέλω να κάτσω εδώ. Τι είπες? Εγώ δεν θέλω να φύγω. Στέλλα, πρόσεξε. Κρατάω μαχαίρι. Τρελάθηκες. Τι έγινε το μαχαίρι? Πάμε να φύγουμε. Άντε, ελάτε. Όχι. Ο μπαμπάς δεν γύρισε ακόμα. Αυτό λέει, μην τον περιμένεις. Αύριο το πρωί που θα τελειώσει την πρέφα. Πήγα παντού. Έψαξα όλα τα μπαρ της περιοχής, δεν το βρήκα πουθενά. Στο φίλο του τον Γιώργο πήγες? Πήγα και εκεί. Δεν ήταν κανένας, έλειπε. Πού θα πάει, θα έρθει. Όχι, αυτή τη φορά ήταν πάρα πολύ εξαγριωμένος. Άκουσα να σου πω. Άμα είναι να έρθει, θα έρθει. Άντε, κοριτσάκι, άντε να ξαπλώσεις. Άντε, γιατί το πρωί έχεις δουλειά. Αύριο θα πάω να βρω στη δουλειά του, δεν γίνεται. Αυτό μας έλειπε τώρα, να τον κυνηγάμε. Το Μάρλο Μπράντο. Μαμά, σε παρακαλώ, έτσι, γιατί εσύ τα έκανες όλα. Αχ, μωρέ, ας μ' άκουγες μία φορά. Μία φορά να μ' άκουγες και τι στον κόσμο. Στο χαπί εγώ. Εγώ πάω να κοιμηθώ, γιατί το πρωί δεν έχω καθίσει καθόλου. Θα σε πεθάνει το γαϊδούρι, θα σε πεθάνει. Αχ, μωρέ, βρες ένα πλούσιο να τον παντρευτείς. Κορόιδο, κορόιδο. Πω, μαρ' αδερφάκι μου, δεν είσαι εσύ για ξενύχτια. Άσε μας, ρε Γιώργο, κι εσύ. Πάντως το μικρό δεν έλεγε να ξεκολλήσει από κοντά σου. Στέλλα. Ναι. Από τη στιγμή μάλιστα που αρχίσατε το χορό, δεν λέγατε να σταματήσετε. Εγώ είναι να μην αρχίζω. Τώρα σκέφτομαι άλλα πράγματα. Τι άλλα, το σπίτι? Ουφ, βρίσκομαι σε αδιέξοδο, δεν ξέρω τι να κάνω. Τι θες να κάνεις? Όπως κάνουν όλοι παντρεμένοι. Τα πράγματα είναι δύσκολα, εσύ δεν μπορείς να καταλάβεις. Γιατί δεν μπορώ εγώ, ρε? Τι είμαι εγώ, ρε Θανάση? Περιέδεις. Θανάση, πού ήσουν όλο το βράδυ, σε έψαχνα, ανησύχησα. Όχι, μην ανησυχείς. Είχα πάει, γύρισα, πήγα στο... Αφού σπάσαν τα νεύρα μου, το ξέρεις. Το ξέρω, αλλά γύρνα στο σπίτι. Εντάξει, μόλις σχολάσω θα γυρίσω. Θα σε περιμένω. Φεύγω τώρα γιατί έχω δουλειά, έτσι. Ναι. Τι κάνει η γλυκιά μας μανούλα? Έλα τώρα, αφού την ξέρεις, δεν την ξέρεις. Μην κάνεις καμιά κουταμάρα, Θανασάκη μου, αφού σ' αγαπάω. Γεια σου. Γεια σου. Εγώ σ' αγαπάω. Κι εγώ. Γεια. Αυτά μου κάνει και με λιώνει. Όχθέ μου. Όχθέ μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι θέλετε? Μια μπάλα του μπάσκετ. Τίποτα άλλο? Και ένα ζευγάρι παπούτσια. Τι νούμερο? 66. Σας δώσω 2 των 33. Μπα, έχετε χιούμορ. 2 είσαστε? Ναι, είναι γιος μου, αλλά είναι προβληματικός. Και θέλει να παίξει μπάσκετ. Εγώ φταίω. Ασόψετε ο Άρης. Καγκέν, καγκέν. Κάτσε ήσυχο, δρομόπεδο. Μπαμπά, πάμε να φύγουμε, δεν μ' αρέσει αυτός. Άντε, άντε, στο καλό, στο καλό. Γεια σας. Σιγά ρε πατέρα, με σκότωσες. Είμαι και 3 μέτρα άνθρωπος. Ποιος ήθελε να είσαι, ο Νίκος, ο Ρίζος? Μπορείς να μου πεις τι σε έπιασε και γυρίζεις συνέχεια και τον γυρεύεις? Αν δεν γυρίσω τον άντρα μου, ποιο θα γυρίσω? Άσε με, σου παρακαλώ. Όχι, δεν σε αφήνω, γιατί μας εξέθεσες. Θα νομίζει ότι γυρίζουμε εξωπίσω του και τον κυνηγάμε. Ας νομίζει ότι θέλει. Άντρας μου είναι και τον αγαπώ. Τον αγαπάς, τον αγαπάς. Απορώ πως αντέχεις 10 χρόνια και τον αγαπάς. Αυτό είναι δικός μου λογαριασμός. Δεν θα μου πεις τώρα πόσα χρόνια να αγαπώ τον άντρα μου. Δεν μου λες. Σου είπε τουλάχιστον που ξημεροβραδιάστηκε χθες. Στο Γιώργο δεν ήτανε. Οπωσδήποτε στο λέω εγώ θα γύριζε με τίποτα μικρούλες. Και πού να τις βρει τις μικρούλες, μπορείς να μου πεις? Δεν ξέρω, αλλά τον υποψιάζομαι. Διαφορετικά θα ήταν στο σπίτι. Έχω τη γνώμη ότι δεν έπρεπε να πάρει να τον δεις. Να δούμε, θα ερχότανε ή όχι. Είναι πολύ απλό. Δεν θα ερχότανε. Να το! Δεν στο λέω εγώ, μωρέ. Αυτός έχει άλλη. Έχει άλλη. Δεν μου το βγάζει εμένα από το μυαλό. Μου φαίνεται ότι έχεις φαντασιώσεις, μαμά, έτσι. Φαντασιώσεις δεν έχω, υποψίες έχω. Σταμάτα να ρίχνεις λάδι στη φωτιά. Ο Θανάσης είναι σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι. Πού να βρει καιρό για μικρούλες? Μπορείς να μου πεις? Εγώ δεν ξέρω τι λες εσύ. Εγώ επιμένω.
Φύγω, Θανάσης. Σιγά τα αυγά. Ήρθες, Θανάση μου. Γεια σου. Γεια. Ηρέμησε. Ναι, έλα, κάτσε να σου βάλω να φας. Τι φάει έχουμε σήμερα? Δεν μαγείρεψα εγώ, η μαμά κάτι έφτιαξε. Μαμά, τι μαγείρεψες? Πατάτες τηγανιτές. Πατάτες τηγανιτές. Γιατί τι ήθελες, σνίτσερ ή φιλέτο? Αμελέτητα. Δεν φτάνει βρε που γυρίζεις όλη τη νύχτα στους δρόμους, μου έχεις και απαιτήσεις. Μαμά, σταμάτα, σε παρακαλώ. Και έχεις αυτό το φουκαριάρικο εδώ πέρα να σε ψάχνει στους δρόμους. Μην αρχίζεις, γιατί για χάρη της κόρης σου ήρθα. Έτσι! Αν δεν τα ξέρα βρε εγώ αυτά, τα ξέρα βρε, τα ξέρα! Ξέρω, ξέρω, θα την έδινε στο Στέλιο που είχε τα πολλά λεφτά. Αλλά βλέπεις, βγήκε αδελφή. Ου! Αυτό δεν είναι σίγουρο. Απορώ βρε, απορώ πως τον ανέχεσαι. Πες να σου πάσει, γιατί στο τέλος δεν θα ξέρω τι λέω, έτσι, άντε! Οι πατάτες δεν είναι έτοιμες, θέλουν καθάρισμα. Εγώ θα παραπάρω τα παιδιά από το σχολείο. Οι δουλειές δεν γίνονται όλες μαζί. Μία-μία. Ας την Θανάση. Εγώ θα ετοιμάσω κάτι. Κι εγώ θα ετοιμάσω κάτι. Έχει καταπίσει το θερά μου νευρασθενικό. Δεν ξέρω τι να κάνω. Ανίκανο με ανεβάζει, ανίκανο με κατεβάζει, άχρηστο. Στη διαδικασία όλη μέρα είναι μέσα στο σπίτι, δεν κάνει τίποτα. Τα νύχια της, τα μαλλιά της, τα καλλιτικά της και διάφορα σκατολοίδια. Αν δεν είχα την Κατερίνα και τα παιδιά, θα τους είχα παρατήσει. Καλά, δηλαδή ο πεθερός δεν δουλεύει καθόλου. Μια αναπηρική σύνταξη έχει, τι να κάνει κι αυτός. Δεν τσοντάρει τίποτα. Τι να τσοντάρει, μωρέ. Συνέχεια στο καφενείο είναι και παίζει πρέφα. Θανάση, τόσα χρόνια δεν μου πες τίποτα. Τι να σου πω, μωρά, σου λέω τα βάσανά μου. Λοιπόν, ξέρεις τι σκέφτομαι. Τι. Ότι είσαι πολύ υπομονετικός. Τι θέλεις να κάνω, μωρά, τη σπάσω το κεφάλι. Όχι. Λίγη θέληση χρειάζεται μόνο. Δεν μου λες, από σένα δεν εξαρτάται η πεθερά σου οικονομικά. Φυσικά. Λοιπόν, εσύ θα την κάνεις να πίνεις το όνομά σου νερό. Δηλαδή. Αυτό είναι το μεγαλύτερο σου όπλο. Άκου λοιπόν τι θα γίνει. Πού είναι ο προκομμένος σου, μπορείς να μου πεις? Σε παρακαλώ, μην μιλάς έτσι μπροστά στο παιδί. Ναι, γιατί το παιδί δεν ξέρει ποιος είναι ο πατέρας του. Μερούλα, πήγε στο δωμάτιό, σε παρακαλώ. Ναι. Ήσυχα, έτσι. Ναι. Μπράβο. Μπορείς να μου πεις τι σε έπιασε? Γιατί τα βάζεις συνέχεια μαζί του? Εγώ απλώς ρώτησα γιατί άργησε. Έτσι, του ήρθε και άργησε. Τι να έρθει να κάνει εδώ πέρα? Από το πρωί μέχρι το βράδυ προκομμένα το ανεβάζετε, αχάριο θα το κατεβάζετε. Βαρέθηκε πια ο άνθρωπος. Τι σου έχει κάνει, για πες μου, τι σου έχει κάνει, Εμένα τίποτα. Εσένα έχει σκλάβα εδώ μέσα. Α, τι να κάνουμε, αφού δεν βγαίνουμε. Πρέπει να δουλεύω κι εγώ. Να βρει μια άλλη δουλειά. Να σε έχει πριγκίπισσα. Όχι να σχολάει από τη δουλειά του και να έρθει να κοιμάται μέχρι το βράδυ. Μου φαίνεται ότι είσαι παράλογη, το ξέρεις. Εγώ για σένα το λέω, για να μην σου λείπει τίποτα. Α, δεν μου λείπει απολύτως τίποτα. Είμαι μια χαρά έτσι όπως είμαι. Κορίτσια, ήρθα. Τι καλά έχουμε να πάμε. Για να έρχεσαι τέτοια ώρα, φράγκο δεν θα σου μείνε. Αχ, τα λόγια ρε γυναίκα, και βάλε μου να πάω. Αυτό μου είπε τώρα να ασχοληθώ μαζί σου, να σου βάλει η κόρη σου. Άιρε. Αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Ωραία, άμα τους τρίξεις εσύ τα δόντια θα καταλάβουν, ε. Και δεν γίνει τίποτα. Και τι έχεις να χάσεις? Πώς, τη γυναίκα μου την αγαπάω. Και ποιος σου είπε ότι θα πάψει να την αγαπάς? Άσε μωρέ, άστα, δεν γίνεται τίποτα, ξέχασε. Άσε ρε Θανάση, αν το κανονίσω εγώ. Η Στέλλα είναι εντάξει παιδί, θα καταλάβει. Τι εντάξει μωρέ, μια μέρα τη γνώρισε, δηλαδή μια νύχτα. Σου είπα Θανάση, θα το κανονίσω εγώ. Με λίγη καλή θέληση, η πεθερά σου θα τρέχει πίσω σαν αρνάκι. Η γυναίκα μου θα μου σπάσει το κεφάλι. Όλα είναι πιθανά. Άσε μας ρε Θανάση, θα το κανονίσω εγώ σου λέω. Άκουμε τι σου λέω τώρα. Λοιπόν. Άσε, τέλος πάντων, θα δω. Πάμε τώρα γιατί έχω αργήσει και θα με περιμένει και η γυναίκα μου. Έλα, πάντε, πάντε. Άργησες, Θανάση μου. Ναι, είχα μια δουλειά. Ακόμα δεν σχόλασε και είχε δουλειά. Δεν μίλησα σε σένα. Άστι με. Μαγειρέψατε, τι θα φάμε? Ξέρεις, εγώ το πρωί ήμουν στη δουλειά. Το ξέρεις. Δεν μαγειρέψατε? Δεν μαγείρεψα εγώ, η μαμά μαγείρεψε. Πώς το πάθες, εκτός από του να βάφεις τα νύχια σου, ξέρεις να μαγειρεύεις κιόλας. Τι μαγειρέψατε? Πατάτες. Τι πατάτες? Πατάτες. Τι πατάτες? Πατάτες! Για σα δείτε, σύμβαση με τους γύφτους έχετε κάνει. Τι θέλεις, βρε, αφού δεν είχαμε λεπτά. Δεν είχατε. Δεν σου έδωσα 5.000 να πάω να ψωνίσεις. Ναι, αλλά πήρα μία ρομπίτσα. Και ό,τι περίσεψε, πήρα πατάτες. Δεν βγαίνουμε που δεν βγαίνουμε. Τι θέλεις, να μην ντύσουμε κιόλας? Αν δεν θα μου γλιτώσεις, θα σε σκοτώσω καμιά ώρα. Μη φανάσαι, λέγε κέψου, θα ξυπνήσει το παιδί, σε παρακαλώ. Θα σε σκοτώσω καμιά ώρα. Και δεν σου είπε λεπτομέρειες? Όχι, μου είπε μόνο πως μας θέλει να πάμε σπίτι. Τουλάχιστον.
Αισθάνε ευχάριστη, αλλά εμένα τι με θέλει. Πρόκειται για εκείνο το φίλο του, το Θανάση. Με εκείνο τον ευχάριστο τύπο που δεν έβγαλε κουβέντα εκείνο το βράδυ. Έλα, βρε, είναι καλό παιδί, δεν θα είχε τα κέφια του τότε. Τέλος πάντων, άντε πάμε γιατί με τρώει η περιέργεια. Έλα, πάμε. Ώστε έτσι, ε. Πού να στα λέω. Από τις φωνές ξυπνήσαν και τα παιδιά. Και πού είναι τώρα, σ' ακούνε. Όχι, η Κατερίνα πήγε για ψώνια. Η Πεθράου πήρε την πικρή και πήγανε βόλτα. Να μην βλέπει, λέει, τον πατέρα της και παίρνει κακό παράδειγμα. Εγώ στα λέω, πρέπει να πάρεις το πάνω χέρι. Μα θα πάρει μπάλα και τη γυναίκα μου, ρε. Μήπως έπρεπε να της το πω να την προετοιμάσω. Είσαι τρελός. Δεν θα της πεις τίποτα. Οι γυναίκες τα λένε μεταξύ τους. Άσε, θα της εξηγήσεις αργότερα, όταν θα ελέγξεις την κατάσταση. Εσύ τι έκανες. Κανόνισα να έρθει τα κορίτσια από εδώ. Ναι, μόλις τακτοποιηθούν όλα θα σε ενημερώσω. Ρε Γιώργο, δεν ξέρω, φοβάμαι. Έλα ρε, μη φοβάσαι τίποτα. Κάποιος έρχεται, σ' αφήνω, έτσι. Άντε, γεια. Μπρος. Λάθος, κύριε, λάθος. Δεν είναι νοσοκομείο εδώ. Ναι, γεια σας. Ο Γεράσιμος. Γεια σου, Θανασάκη. Εδώ είσαι. Α, δεν είχε ο καπέλα από το δικό μου. Όχι, άλλο χρώμα είναι. Δεν το πρόσεξα. Βέβαια, εσένα δεν χρειάζεται να σε ρωτήσω που ήσουνα. Τι να με ρωτήσεις, παιδάκι μου, πού θέλεις να ήμουν, στο καφενείο. Έπαιζα την πρεφίτσα μου και περνούσα την ώρα μου. Έφερε, Γεράσιμε, να ξέρες. Τι να ξέρω. Σου συμβαίνει τίποτα. Τι να μου συμβαίνει. Μπορώ να βοηθήσω. Ήθελα να ξέρω όμως κι εσύ. Ένα σφάλμα έκανε στη ζωή σου και αυτό τραγικό. Παιδί μου, γέρος άνθρωπος είμαι. Πάω στο καφενείο, παίζω την πρέφα μου για να περάσω την ώρα μου. Όχι άλλο θέλω να πω. Ήθελα να ξέρω, σου λέω, πώς παντρεύτηκες την Ασημίνα, πώς την αγάπησες. Έλατε, αυτό είναι και το δικό μου το ερωτηματικό. Πώς την παντρεύτηκα. Αλλά τέλος πάντων, την αγάπησα, την πήρα, αλλά εγώ δεν τη δίνω σημασία. Αυτό πρέπει να κάνω κι εγώ, σαν να έχει δίκιο ο Γιώργος. Είπες τίποτα. Τίποτα. Δεν μου λες, παιδί μου, επειδή ξέρουνε, θα πει, μήπως, λέω... Μη συνεχίσεις, κατάλαβα. Ένα χιλιαρικάκι μόνο και θα σου το επιστρέψω. Όχι, όχι, μόνο ένα χιλιάρικο θα σου δώσω. Και θα μου το επιστρέψεις όποτε θέλεις. Είσαι λεβέντης. Πάντα το έλεγα εγώ ότι είσαι λεβεντιά. Να λέγε το ίδιο και η γυναίκα σου. Ναι, ναι, η γυναίκα μου όμως δεν παίζει χαρτιά. Βέβαια. Τι κάθεσαι. Θα χάσει τη σειρά σου, πήγαινε γρήγορα. Τι? Περιμένουν οι συνάδελφοί σου. Έχεις δίκιο. Μα σε παρακαλώ. Θα χάσω τη σειρά μου, βέβαια. Τρελός είσαι. Αυτά δεν γίνονται. Έλα ρε Στελάκη, είπαμε να τον βοηθήσουμε τον άνθρωπο. Και βρήκατε εμένα. Και ποιον να βρίσκαμε. Να βρίσκατε την Τίνα, που είναι και φιλενάδα σου. Τι λες και λέει, αυτό δεν γίνεται. Με ποιον πρωτοβγαίνω, με τον Θανάση ή με τον Γιώργο. Να βγαίνετε και οι τρεις. Θα έχει πιο πλάκα. Το τρίγωνο των Βερμούδων θα κάνουμε. Ρε Στελάκη, είπαμε να τον βοηθήσουμε τον άνθρωπο. Κάντο για ψυχικό. Και τι είμαι εγώ, ίδρυμα αποκαταστάσεως πεθερόπληκτων. Δεν γίνεται, σου λέω. Είναι και παντρεμένος. Λοιπόν, στα ψέματα θα είναι, βρε. Θα βγαίνετε έξω, θα ξοδεύετε. Πλάκα θα έχει το πράγμα. Δεν μπορώ, εγώ είμαι τζαζ, μπορώ να τον ερωτευτώ. Τι γίνεται τότε. Κακό του κεφαλιού σου θα κάνεις. Στο κάτω-κάτω αυτός λατρεύει τη γυναίκα του. Ουφ, με πρίξατε. Τέλος πάντων. Θα το σκεφτώ και μπορεί να συμφωνήσω στο τέλος. Όσο για τη γυναίκα του που τη λατρεύει, ας με γνωρίσει καλά και θα δούμε αν θα τη λατρεύει ακόμα. Έλα, ρε Στέλλα, σε τις αηδίες τώρα. Είπα να τον βοηθήσουμε τον άνθρωπο για να τον καταστρέψουμε. Λοιπόν, εντάξει, έτσι. Θα τον ειδοποιήσω ότι. Αυτά και πήγε να παίξει. Του έδωσε πολλά. Όχι, όχι. Δεν έπρεπε να τον αφήσει. Τι να κάνω, να τον αφήσω μέσα στα πόδια μου. Ήρθαμε! Καλώς. Γεια σου, μπαμπά. Καλώς το μωρό μου. Για να μου κλείνω. Τι είναι αυτό που κρατάς? Πήγα, πήρα τα παιδιά από το σχολείο και πέρασα από ένα μαγαζί μια και είχα καιρό και πήρα ένα ζευγάρι παντόφλες. Τα λεφτά πού τα βρήκες? Πήγα από το καφενείο, βρήκα το Γεράσιμο, του πήρα ένα 500 δανεικό για να μην το φάει στην πρέφα και τα πήρα. Από μένα τα πήρες. Τι είπες? Τίποτα. Έλα Μαρία, έλα να πάμε στο δωμάτιό σου και εγώ να δοκιμάσω τις καινούργιες μου παντόφλες. Πάω να ετοιμάσω κι εγώ κάτι για βραδινό, έτσι. Δεν πιστεύω να φάμε πατάτες τηγανίτες πάλι. Σήμερα θα σας φτιάξουμε γιαχνί. Ναι. Έλα Γιώργο, ναι. Ναι, εντάξει, εντάξει. Εντάξει και για σήμερα, ναι, ναι. Ναι, θα έρθω. Θα την κάνω την κυρία Σημίνα να χτυπιέται. Δεν μου λες τι φάει έχει σήμερα. Πατάτες πουρέ και εσύ. Παναγία. Μα πού είναι ρε παιδιά, επιτέλους άρχισε πολύ. Όπου να είναι θα έρθω. Και όπως είπαμε, έτσι. Όχι.
Αυτό θα είναι. Καλησπέρα. Καλώ τον Πέδαρο. Γιατί με κοιτάζεις έτσι? Γιατί, πειράζει? Δεν πειράζει, να δεν πάμε μέσα. Μέσα είμαστε. Να καθίσουμε. Ο Γιώργος πού είναι? Ας το Γιώργο τώρα, είμαστε μόνοι μας. Μόνοι μας? Μόνοι μας? Ναι. Γιατί φοβάσαι? Εγώ αυτό. Γιατί να φοβηθώ? Α, είπα. Δεν μου λες, μωρό μου, έμαθα ότι έχεις προβλήματα πολλά. Α, κάτι προβληματάκια πεθερικής φύσεως. Με μένα θα ξεχάσεις όλα. Τι είσαι, Άρλεκιν? Με ένα Άρλεκιν ξεχνιέσαι που λένε. Μ' αρέσει, δεν έχεις χιούμορ. Να βάλω λίγη μουσική. Και δεν βάζεις. Σ' αρέσω. Τρώγεσαι με το κοκαλάκι σου. Από την πρώτη στιγμή. Σε είδα και ζαλίστηκα. Μήπως έχεις πόταση? Έλα τώρα, με κοροϊδεύεις. Πες μου και σε κάτι. Ωραίο το μαλλιό που φοράς. Από πού το πήρες? Μόνο αυτό, πρόσεξες. Πες μου κάτι άλλο. Τι ώρα είναι? Πω, σε 5 λεπτά περνάει το λεωφορείο. Με συγχωρείς, πρέπει να φύγω, ε. Με συγχωρείς. Κι εγώ. Βόλεψου. Μήπως τσακωθήκα την ώρα που κατέβηκα κάτω? Όχι. Τότε πώς εξαφανίστηκε έτσι, μπορείς να μου πεις? Πού να ξέρω. Εσύ κάτι του είπες και δεν μου το λες. Εγώ, σορκίζομαι. Πήγαινε να κοιμηθείς, θα τον περιμένω εγώ. Εγώ δεν περιμένω τον άντρα σου, τον δικό μου περιμένω. Πήγαινε να κοιμηθείς, παιδάκι μου. Ο μπαμπάς θα έρθει τότε να τελειώσω τα λεφτά. Καλά μου, ρε. Θέλω να ξεμώ. Δεν χρειάζεται. Θανάση. Πού ήσουνα? Πρώτη φορά φεύγεις έτσι. Βγήκα κι εγώ μια φορά σαν άνθρωπος. Μέχρι στις 4 ώρα το πρωί. Αύριο έχω δουλειά, δεν με σκέφτεσαι? Κι εγώ αύριο έχω δουλειά. Άσε με, γιατί νιστάζω τώρα. Πού ήσουνα? Έτσι και σου πω που ήμουνα, κάηκες. Ώστε έτσι, ε! Όπως την έβλεπα το βράδυ στενοχωρημένη, μου σφίχτηκε η καρδιά.
Αυτά τα πράγματα, Θανάση, θέλουν υπομονή. Έτσι μου έρχεται αντίστα απ' όλα. Τρελάθηκες, δεν θα της πεις τίποτα. Και το βράδυ να ετοιμάσαι για το φάλιρο. Για φούντο. Όχι, θα πάμε να φάμε κανένα ψαράκι. Να κάνεις το τραπέζι εσύ όμως, έτσι. Ναι, θα το κανονίσω εγώ. Λες με αυτά που τους κάνω να νομίζουν ότι με χάνουν, μωρέ, και να μου φέρονται καλύτερα. Μα τι σου λέω εγώ τόσο καιρό. Το στόμα σου και στου καραμαλίτη αυτή. Μα αυτός δεν ακούει. Δεν ακούει. Τι θεός είναι. Ξέρετε, I love you. I love you too. Σε παρακαλώ, μπορείς να μου εξηγήσεις που θα πας. Θα βγω. Ναι, αλλά πού θα πας. Απαγορεύεται να ξέρω εγώ. Σε παρακαλώ, θα βγω. Είπα θα βγω. Θα πάω κάπου. Για το όνομα του Θεού. Για το όνομα του Θεού. Και με το καλό στο κουστούμι θα πας εκεί που θα πας, ε. Ποιο καλό μου κουστούμι. Δουλεύεις τώρα. Έχω κι άλλο κουστούμι. Αυτό το καλό μου. Θανάση, τι συμβαίνει, πες μου. Τίποτα δεν συμβαίνει. Θα σου εξηγήσω άλλη φορά. Το όνομά σου. Κατερίνα. Τι τρελάθηκες. Εντάξει, εντάξει, για το όνομα του Θεού, μην κάνεις έτσι. Τι κολόνια μου, πας να βάλεις τα... Δεν έχω δικιά μου, αυτή υπάρχει. I love you, Jatou. Θα σε περιμένω για φαγητό, έτσι. Μην με περιμένεις, θα γυρίσω χορτάτο. I do par, shurman, του. Να δεις που η μαμά είχε δίκιο. Σίγουρα κάποιο τον έχει ξεμυαλίσει. Τα άκουσα όλα. Έστησες αυτή, έτσι. Στάπαγο, στάπαγο. Δεν μας φτάνει αυτά που περνάμε, ξεπορτίζουμε κιόλας. Μαμά, σταμάτα, με πληγώνεις. Στα είχα πει εγώ, στα είχα πει, αλλά δεν μ' άκουγες. Δεν μου λες, άφησε τουλάχιστον καλαφράγκο. Γιατί θέλουμε να ψωνίσουμε. Θέλω να πάρω μια μάσκαρα. Η μάσκαρα σε μάρανε. Δραχμή δεν μας άφησε. Και αυτό είναι που με ανησυχεί. Ορίστε, μας αφήνει τώρα και χωρίς λεφτά. Μπας και του θα τρώει καμία. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να υποθέσω. Να μην υποθέσεις τίποτα. Να τον χωρίσεις τον αλήτη. Μα τι λες τώρα. Μπορεί να μην συμβαίνει τίποτα. Με αυτό το πλευρό να κοιμάσαι. Να τον χωρίσεις. Και πώς θα ζήσουμε, ε. Απλούστατα. Θα βρεις και μια άλλη δουλειά. Μα εσύ έχεις αποτρελαθεί τελείως. Προσωρινά δηλαδή. Μετά θα βρεις ένα καλό παιδί πλούσιο και θα το παντρευτείς. Μαμά, δεν είμαι 20 χρονών. Και στα είχα πει εγώ, στα είχα πει. Μπουμπούκι βρε σε πήρε, μπουμπούκι σε πήρε και σε μάρανε. Σταμάτα! Δεν μου λες όμως, δεν έχουμε και λεφτά, τι θα κάνουμε. Άντε γεια μας. Γεια μας. Πού θα πάμε αύριο, Θανασάκη μου? Θα δούμε, κορίτσι μου. Εγώ λέω να πάμε στα μπουζούκια. Ποια μπουζούκια, δεν μ' αρέσουν εμένα τα μπουζούκια. Εγώ λέω να πάμε στη δίσκο. Εγώ λέω να πάμε κάπου που τελειώνει αργά το πρόγραμμα. Εδώ είναι η νηπιαγωγή, αδερφέ μου. Εγώ λέω να πάμε για καφέ στο καζίνο. Μα έχεις αποτρελαθεί τελείως εσύ. Γιατί? Στο κάτσε, θα δούμε. Ας. Κώστα. Έλα. Αυτός είναι ο άντρας της φίλης μου της Κατερίνας. Που δουλεύει μέσα στο μαγαζί. Και. Τι έκευρε, με γκόμενα είναι, δεν είμαι τη γυναίκα του. Ας τον άνθρωπο, Χριστιανέ μου, και πάμε να φύγουμε. Βρε τη φουκάρια, το ξέρει άραγε. Αλλά τι περιμένεις, όλοι οι ίδιοι είσαστε, γαϊδούρια. Κατερίνα. Ναι, τι είναι. Άσε τίποτα. Εσύ τώρα κάτι θέλεις να μου πεις και δεν μου το λες. Έλα, πες μου, τι σε βασανίζει. Επιμένεις, ε. Τώρα τι να σου πω, άμα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα. Εγώ θα νιώσω καλύτερα. Εσύ δεν ξέρω πώς θα νιώσεις. Δηλαδή τι εννοείς. Να, πρόκειται για τον άντρα σου, τον Θανάση. Λοιπόν θα τον χωρίσεις. Θα τον χωρίσεις οπωσδήποτε. Τώρα μάλιστα αυτή τη στιγμή θα πάρεις τον δικηγόρο στο τηλέφωνο και θα τον χωρίσεις. Δεν φτάνει που δεν μας δίνει φράγκο εδώ μέσα, μου θέλει και μικρούλες. Δεν το περίμενα αυτό από τον Θανάση μου. Τι θα κάνουμε τώρα, μωρέ μαμά. Σου είπα τι θα κάνουμε, θα το χωρίσεις. Και πώς θα ζήσουμε, μωρέ, τι είναι αυτά που λες. Έλα, μωρέ, πώς θα ζήσουμε. Θα βρεις μια δεύτερη δουλειά και θα ζήσουμε. Δεν είμαστε καλά. Θα σκοτωθώ εγώ στη δουλειά και να μην σας λείπει σας τίποτα εδώ μέσα, έτσι. Έλα, κοριτσάκι μου, έλα. Ηρέμησε, σε παρακαλώ. Τι να ηρεμήσω, μωρέ, τι να ηρεμήσω. Εσείς τον διώξατε τον άνθρωπο με τον τρόπο σας. Ο Θανάσης ήταν μια χαρά. Μας τα κουβάλαγε όλα εδώ μέσα. Μας τα έφερνε όλα να μην μας λείπει τίποτα. Και εσύ το βρίζετε το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν ξέρω τι λες εσύ. Το θέμα είναι ότι πρέπει να χωρίσεις και θα χωρίσεις. Ορίστε. Αυτό μας έλειπε να θέλει και μικρούλες. Σταμάτα πια. Εδώ παιδί μου το πράγμα μιλάει μόνο του. Είναι φως φανάρι. Γιατί στολίστηκε χθες το βράδυ. Πού πήγε. Βόλτα στα Περιστέρια στο Σύνταγμα. Καλά, δηλαδή επειδή είπε η Μαρία ότι τον είδε, εμείς θα το δέσουμε σκηνή κορδόνι.
μπορεί να παραγνώρισε. Τι παραγνώρισε, μωρέ, τι παραγνώρισε, ε. Ξύπνα, βρε, ξύπνα. Μόνον αυτό το ελάττωμα δεν είχε, το απόκτησε κι αυτό. Εγώ δεν το πιστεύω. Ο Θανάσης εμένα με λατρεύει. Κούνια που σε κούλεγε, κακομοίρα μου. Και πώς θα το κατηγορήσουμε χωρίς αποδείξεις τον άνθρωπο? Αποδείξεις θέλεις, θα τις έχεις. Δεν σε καταλαβαίνω. Λοιπόν, θα καταλάβεις. Τώρα που θα γυρίσει από τη δουλειά του, θα κάνεις ότι δεν ξέρεις τίποτα. Το πράγμα θα δείξει μόνο του. Έννοια σου, Θανασάκη, και θα σε τακτοποιήσω εγώ. Να μπορεί, Θανάση. Λοιπόν, με τα στοιχεία που μου δώσατε, είμαι σίγουρος πως θα γίνει η δουλειά σας. Και δεν μου λέτε, είναι ταυραντισμένος? Έχει σημασία αυτό? Λιγάκι. Και πού δουλεύει? Σε ένα κατάστημα αθλητικών ειδών, στο Λαπισίν. Α, μάλιστα. Τον ξέρω, τον γνωρίζω. Είχα πάει κάποια μέρα από εκεί. Πάντως, να είστε σίγουροι ότι η δουλειά σας θα γίνει τέλεια. Θα τα καταφέρετε. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αν είναι δε όπως μου τα λέτε, θα τον τσακώσω σίγουρα. Κοιτάξτε, να είναι σε τρυφερή στιγμή για να έχουμε το κουμέντα για το διαζύγιο. Τι δουλειά μας δεν ξέρουμε τώρα, κυρία μου. Σας ευχαριστώ. Και μόλις έχετε νεότερα να με ειδοποιήσετε. Γι' αυτό να είστε σίγουροι, κυρία μου. Αλήθεια, δεν μου είπατε για το σύζυγό σας πρόκειται? Όχι, για το γαμπρό μου. Από πεθερά θα το βρει και αυτός ο φουκαράς. Πάλι θα βγεις? Ναι. Θα έρθω κι εγώ. Όχι, να μην έρθεις, έχω τους λόγους μου. Δεν καταλαβαίνω που πηγαίνεις κάθε απόγευμα. Σου είπα, παιδί μου, έχω δουλειά. Δεν μ' αγαπάς πια. Σ' αγαπάω. Τότε να έρθω κι εγώ. Σου είπα, γυναίκα, δεν γίνεται. Μα γιατί? Έχω τους λόγους μου, σου λέω, έχω δουλειά. Άσε με γιατί θα αργήσω. Μη στεναχωριέσαι, χρυσό μου, και όλα θα διορθωθούν. Τι εννοείς? Θα έχεις τις αποδείξεις που ζητάς. Να το δω και να μην το πιστέψω. Και θα το δεις και θα το πιστέψεις. Δεν είμαι εγώ για τέτοια ζωή, ρε Γιώργο, δεν μου πάει. Υπομονή. Υπομονή. Σαν την ίσταση σε φίλε. Όχι, detective. Detective. Δεν μου λες, καμιά αλλαγή στη συμπεριφορά της πεθερά σου είδες? Πώς, πολύ μαλακή είναι η πεθερά μου. Βγαίνω έξω, δεν τους αφήνω λεφτά, ούτε φωνάζει. Τα δες, το κόλπο άρχισε να πιάνει. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Γεια σας, κορίτσια. Άντε βρε παιδιά, τι κάνατε τόση ώρα? Μα τι λέγατε επιτέλους τόση ώρα εκεί πέρα? Τι να πούμε. Εκτός αν μου ετοιμάζει τίποτα. Η πολυσυχία από μέρος της είναι επικίνδυνη. Τίποτα δεν σου ετοιμάζει. Απλώς το ξανασκέφτηκε το πράγμα και δεν θέλει να σε χάσει λόγω του ψώνιου της για τα λεφτά. Δεν είμαι συνηθισμένος έτσι, ρε παιδιά. Μου λείπει το σπίτι. Γιατί, Θανασάκη μου, δεν περνάς καλά μαζί μου? Άσε μας, ρε Στέλλα, κι εσύ. Δεν μου λες, με την Κατερίνα τι γίνεται? Έχει αρχίσει να με υποψιάζεται. Με ρωτάει συνέχεια που βγαίνω τα βράδια. Μόνο η πεθερά μου κάνει ότι δεν ξέρει τίποτα. Εντάξει, τότε ησύχασες. Μην το λες αυτό. Βγαίνεις όποτε θέλεις, χαλάς όσα λεφτά θέλεις και είσαι κύριος του εαυτού σου. Το Κατερινάκι όμως λιώνει. Έλα που λιώνει τώρα. Θα σε λιώσω. Μη στενοχωριέσαι. Το σύστημα είναι δοκιμασμένο. Σε λίγο όλοι θα σε παρακαλά να γυρίσει σπίτι σου νοικοκύρης. Και τότε εσύ θα θέσεις τους όρους. Να δούμε, γιατί αυτή η ησυχία της πεθεράς μου με ανησυχεί. Θανάση, θέλω παγωτό. Ξύλο θέλεις. Χειρότερη και από την Ασημίνα είσαι. Ορίστε. Νύχτωσε και ακόμα δεν ήρθα. Εγώ σου λέω ότι έχει μπλέξει. Είναι απίστευτο. Πού γυρίζεις τέτοια ώρα? Δεν ξέρω, μωρέ μαμά. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Τώρα που θα έρθει δεν θα βγεις σαν να κρίσεις. Άστο με. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και θα δεις ότι την έχει λερωμένη τη φωλιά του. Εμείς όμως θα είμαστε μελιστάλλαχτες. Και άστε, θα τον κανονίσω εγώ. Μα δεν μπορώ να κάνω την ανοίξηρη αφού ανησυχώ. Έτσι πρέπει, γιατί του ετοιμάζω κάτι που δεν πρέπει να καταλάβει τίποτα. Όλοι μυστικά δουλεύετε εδώ μέσα, έτσι?
Τελικά τι έγινε χθες το βράδυ? Τίποτα. Τι τίποτα δηλαδή? Απολύτως τίποτα. Καλά, ούτε μια κουβέντα δεν σου είπανε? Σιγή, χθίος και γυναίκα μου και πεθαρά μου. Αφού να φανταστείς, βρήκα το φαγητό στρωμένο στο κρεβάτι και το τραπέζι ζεστό. Τι λες, μωρέ? Σκέψου το ανάποδο. Λοιπόν, Θανάση, ξέρεις τι συμβαίνει? Καταλαβαίνουν τώρα ότι σε χάνουν και σε καλοπιάνουν. Εκτός να συμβαίνει τίποτα άλλο. Σαν τι δηλαδή? Ξέρω εγώ, κάτι δεν μου πάει καλά. Όχι ρε Θανάση, το κόλπο πιάνει, αυτό είναι. Καταλαβαίνουν ότι σε χάνουν τώρα και ταρακουνιούνται. Εμένα γιατί με ταρακουνάς? Λοιπόν, όταν φύγανε από την καφετέρια, μαζί με το φιλικό του ζευγάρι, πήγανε προς παραλία μεριά. Μπήκανε σε ένα μπουζουξίδικο και τα σπάγανε μέχρι το πρωί. Κατόπιν ο κύριος πήρε την κυρία, την πήγε στο σπίτι της και την άφησε. Εδώ οι φωτογραφίες και η διεύθυνση της κοπέλας. Δεν μου λέτε, το άλλο ζευγάρι το φωτογραφίσατε? Ασφαλώς όχι, γιατί μας ενδιαφέρει το ζευγάρι που μου είπατε. Ευχαριστώ, κάνατε πολύ καλή δουλειά. Χαίρετε. Συγγνώμη κύριε, ξεχάσατε κάτι. Α, με συγχωρείτε. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε. Αντίο σας. Παράτα τα όλα και έλα. Τι έγινε? Βρέλα και θα καταλάβεις. Έλα σου λέω, έλα να μάθεις τα χάλια του προκομένου. Τι έγινε ρε μάνα? Έλα σου λέω. Σταμάτα περίπου. Μαμά, μα πατάει. Ψυχραιμία κοριτσάκι μου, το ξέρω, το ξέρω. Μαμά θα τη σκοτώσω. Υπομονή παιδί μου, υπομονή. Από πού ξεφύτρωσε αυτή? Δεν ξέρω, το μόνο που ξέρω είναι ότι μένει εδώ κοντά. Να και η διεύθυνσή της. Τώρα θα δεις. Πού πας? Θα δεις, θα δεις. Κατερίνα! 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 Κυρία Σιμίνα! Δεν είναι κανείς εδώ. Ναι, ποιος? Δικηγόρος Κιτζής? Δεν. Τι? Έχετε τη γυναίκα μου και την πεθερά μου εκεί? Ναι, ναι, έρχομαι. Έρχομαι, ναι, ναι, γεια σας. Θα χωρίσουμε κύριε δικηγόρε, θα χωρίσουμε τώρα αμέσως, θα χωρίσουμε. Δεν φτάνει που δεν αφήνει φράγκο, μου θέλει και μικρούλες. Να χωρίσουμε, αλλά θα δυστυχήσουμε όπως μου είπατε. Θα τα βγάλουμε πέρα μόνες μας. Πώς θα τα βγάλουμε πέρα μόνες μας? Δεν το περίμενα αυτό από σένα. Να σας εξηγήσω. Να μην μας εξηγήσει τίποτα. Χαραμοφάλι. Ησυχάστε σας παρακαλώ. Δεν είναι λύση το διαζύγιο. Αφήστε τα παιδιά το ξανασκεφτούν. Δεν έχουμε να σκεφτούμε τίποτα. Θα χωρίσουμε. Εσείς τι λέτε, να χωρίσουμε? Εγώ τι να πω. Τα έχω χαμένα. Ωρα Κατερίνα μου, σύνελθε. Πάρτες. Τι να συνέλθω, μωρέ, τι να συνέλθω. Και αυτός εδώ τι είναι? Φιλιά μπροστά μου, να μην σε βλέπω. Πού τις βρήκατε αυτές? Τα ξέρω όλα, όλα τα ξέρω. Φέρτες εδώ. Ηρεμήστε σας παρακαλώ. Πρέπει να βρούμε μια λύση, να συμβιβαστούμε. Όχι, δεν θα συμβιβαστούμε. Θα χωρίσουμε. Μα θα πονέσουμε. Ας πονέσουμε. Να φύγεις. Να πας αυτήν. Φεύγω, άντε. Και κάντε ό,τι θέλετε αφού δεν με αφήνετε να σας εξηγήσω. Τι θα μας εξηγήσεις, ρε, τι θα μας εξηγήσεις? Τι είναι αυτό το φιλί? Φιλί ήταν. Πάσχα ήταν. Φίλησε τον Χριστό Ανέστη. Μήπως επειδή ήταν Πάσχα. Τι λες, βρε, τι λες, βρε. Εμένα, γιατί δεν με φυλάει το Πάσχα? Φύγε, βρε. Φύγε να μην σε βλέπω. Φύγε, βρε, Χρυσούζη. Φύγε να πας στα κομμάτια. Φύγε, βρε, Χρυσούζη, γρήγορα που σε λεωχωρίζει το παιδάκι μου. Ας φύγε. Φύγε. Εδώ πεις εσύ να φύγω. Φύγε. Θα φύγω, το θέλω εγώ. Μέσα κομμάτια από εδώ μέσα που μου θες και γκόμενα. Άκου, Πάσχα. Καλώς το Θανάση. Τι έχεις, ρε Θανάση? Τι να έχω? Θανάση μου. Εδώ είσαι κι εσύ. Εδώ είμαι, ρε Θανάση, άσε, είμαι εξωφρενών. Ήρθε μια τρελή στο σπίτι μου και με έκανε μουσκεμα. Η γυναίκα μου θα είναι. Τι έγινε, ρε Θανάση, μίλα καθαρά. Τι έγινε, μωρέ. Είδε μια φωτογραφία η γυναίκα μου που είμαι με τη Στέλλα. Ωχ, είμαστε κι εμείς μέσα. Δεν είσαι εμείς μέσα, μόνο εγώ και η Στέλλα είμαστε. Και... όπως φαίνεται, θα βάλανε κάποιον, μας παρακολούθησε και μας έκανε φωτογραφία. Τι έγινε, λοιπόν? Τι έγινε, όπως φαίνεται, πάμε για διαζύγιο, τι.
δικιά μας. Ποια διαβάζα, παράταμε κι εσύ. Α! Γιατί μου φέρεσαι έτσι μωρό μου, αφού μου αρέσει. Εγώ φταίω. Ας σε παράταμε. Άι, παράταμε κι εσύ τότε. Έλα ρε Θανάση, ηρέμησε. Τι να ηρεμήσω. Ας πω πάντα πράγματα, θα χάσω την γυναίκα μου. Τι να γίνει ρε Θανάση, αποτύχαμε. Και τώρα τι θα γίνει, μπορείς να μου πεις. Δεν ακούνε κουβέντα. Ξέρω εγώ, να πας και να τις μιλήσεις. Δεν ακούει τίποτα παιδί μου, έξω φρενών είναι. Τότε βάλε κάποιον άλλο να τις μιλήσει. Μπράβο. Εσύ θα τις τα πεις όλα. Τρελάθηκες ρε, θα με καθαρίσει. Μα για ζημιά είσαι πρόθεση για καλό τίποτα. Το βρήκα. Γιατί δεν πάει να μιλήσει στον πεθερό σου. Έχει ζήγιο στον πεθερό μου, είναι καλός άνθρωπος και μ' αγαπάει. Ρε Γιώργο, ρε Γιώργο. Όποτε θέλεις βάζουμε μπροστά το διαζύγιο. 100.000 διατροφή και ψυχική οδύνη. Μήπως πρέπει να το ξανασκεφτούμε. Καλέ, τι να σκεφτούμε. Εσύ δεν ήθελες να χωρίσεις. Το έχω πάνω στα νεύρα μου. Αλλά βλέπεις είναι και τα παιδιά. Μαμά, πότε θα έρθει ο παπάς. Αχ, αγαπούλα μου, δεν θα αργήσει, θα έρθει. Πήγαινε μέσα, έτσι. Ναι. Μπράβο. Τα βλέπεις. Και ύστερα είναι και το άλλο. Πώς θα ζήσουμε άμα χωρίσω, ε. Έχεις δίκιο. Είναι και αυτό, δεν έχουμε, βλέπεις και λεφτά. Πού να είναι τώρα. Δεν ξέρεις, με αυτή την ξετσίποτη. Ωχ, τα μάτια. Σιδάκαλε, ηρέμησε παιδάκι μου, ηρέμησε. Πώς κάνεις έτσι, εσύ δεν τον έδιωξες. Ναι, αλλά τώρα θέλω να γυρίσει. Πήγαινε βρέξτε τον. Όχι, θέλω να έρθει μόνος του, μετανιωμένος. Λοιπόν, τι να σου πω, εσύ μοιάζεις σε μένα. Τέλος πάντων, άκουσε, κάτι θα βρούμε και κάτι θα γίνει. Αμάν καδέμια, τι είναι αυτό ρε παιδάκι μου, το κοκαλάκι της νυχταρίδας έχει ξαπάντζου. Ας τα λογιάσουμε και πεζάτε. Ρε, ούτε μια παρτίδα δεν μπόρεσα να πάρω. Πατέρα. Θέλω να σου μιλήσω. Καλώς τα αγόρι μου, πάνω στην ώρα ήρθες. Μήπως σου βρίσκεται κανένα πεντακουσαρικάκι. Σήμερα πατέρα, τα πράγματα είναι σοβαρά. Γιατί έγινε, τίποτα. Δεν πήρες χαμπάρι. Μα δεν πήρα τίποτα χαμπάρι εγώ, παιδί μου. Μια φορά πήγα στο σπίτι, πήρα κάτι ψηλά και ξαναήρθα πάλι στο καφενείο να συνεχίσω. Ανοιχτή πληγή είσαι κι εσύ. Γιατί έγινε, τίποτα. Α, με ποιο πέρα σου μιλήσω, σου λέω. Δεν περιμένεις 5 λεπτούλια να τελειώσω την παρτιδούλα μου και να έρθω. Πάμε με ποιο πέρα σου, λέω. Πάτε. Έγινε, αγόρι μου, έγινε. Παιδιά, δεν θα αργήσω έτσι. Σε 5 λεπτά θα γυρίσω. Περιμένετε, ρε, περιμένετε. Ναι, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι δεν έχουμε αρκετά στοιχεία για το ύψος διατροφής που ζητάτε. Μα τι λέτε, κύριε δικηγόρε μου. Εδώ έχουμε τις φωτογραφίες στα χέρια μας. Μπορεί, αλλά η φωτογραφία δεν λέει τίποτα. Στο δικαστήριο ο γαμπρός σας μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι μια παιδική του φίλη. Και το διαζύγιο μπορεί να βγει εις βάρος για τη σκοφαντία. Τίποτα πιο τολμηρό δεν έχετε. Όχι, δεν έχουμε. Να σας πω, αν κάναμε κανένα φωτομοντάζ. Μα τι λέτε, κυρία μου, αυτά είναι παράνομα πράγματα. Για να γλιτώσουμε από αυτόν, το λέω, κύριε δικηγόρε μου. Μα δεν το ξέρετε, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Τι, δηλαδή τις χάνουμε τις 100.000. Μάλλον. Γεια σας. Δυστυχώς, μωρό μου, δεν γίνεται τίποτα. Δεν με νοιάζει. Εγώ θέλω να ξανάρθει. Πώς θα ξανάρθει, μόνος του. Όχι τίποτα άλλο, έχουμε κάνει και του κόσμου τα έξοδα. Πούλησα και το περιδένιο της μάνας μου για να πληρώσουμε το detective. Αν δεν γυρίσει, θα μείνουμε τα πει. Ας μείνουμε! Δεν σε καταλαβαίνω. Θέλεις να γυρίσει και κάνεις και τη δύσκολη. Να πας να τον βρεις. Θα μείνουμε από λεπτά. Θα έρθει μόνος του, θα δεις. Λοιπόν, επειδή δεν πρόκειται να έρθει μόνος του και επειδή θα τα τρώνε οι μικρούλες, να σηκωθείς και να πας να τον βρεις. Αυτό αποκλείεται! Τότε πρέπει να κάνεις κάτι. Αφού δεν χωρίζεις, πρέπει να πάρεις μια απόφαση. Μαμά, άσε με να σκεφτώ. Δεν μπορεί, ο Θανάσης είναι καλό παιδί. Πρέπει να υπάρχει κάποια εξήγηση σε όλα αυτά, δεν γίνεται, ε. Τι εξήγηση? Εσύ. Τι εγώ? Εσύ φταίς. Κατερίνα σύνελθε. Για σένα τα έκανε όλα. Τον έχεις πλήξει πια τον άνθρωπο. Δεν μπορεί, ο Θανάσης εμένα με λάτρευε. Μην ακούω κουταμάδες. Τόσα χρόνια, μωρέ, του φάγες τη ζωή. Πώς θα γίνει τώρα να τον αποτραβήξουμε από την άλλη, μπορείς να μου πεις. Κάτι θα σκεφτούμε. Λοιπόν, έτσι και ξαναγυρίσει και ξανανοίξει το στόμα σου, εγώ ίδια θα σε διώξω από εδώ μέσα. Κατάλαβες! Καλέ, πώς μιλάς έτσι στη μάνα σου. Δεν τρέπεσαι πια. Δεν τρέπεσαι. Μου διαλύσατε το σπίτι! Άντε τώρα να ξαναβρω εγώ το Θανάση μου. Ώστε λοιπόν, αγόρι μου, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά, ε. Πάρα πολύ σοβαρά, αφού μου πέταξε τη Βέρα στη μούρη. Και από μένα είναι τώρα, μπορείς να μου πεις τι θέλεις. Θα παρακολουθήσεις τα πράγματα μέσα στο σπίτι και την κατάλληλη στιγμή θα με φωνάξεις για να έρθω μήπως συμβιβαστούμε.
Και εσύ, βρε παιδί μου, τι σοϊκόλπο ήταν αυτό που πήγες και βρήκες. Τέλος πάντων, τι να κάνω κι εγώ. Λοιπόν, θα κάνεις τον κατάσκοπο μέσα στο σπίτι, έτσι. Να έχω κι εγώ ένα άνθρωπο δικό μου. Μην ανησυχείς. Μην ανησυχείς καθόλου. Στηρίξου επάνω. Μήπως σου βρίσκεται κανένα πεντακουσαρικάκι. Σου είπα, θα σου δώσω. Α, εντάξει. Λοιπόν, εγώ σε λίγο θα πάω στο σπίτι. Εντάξει, θα πας και την κατάλληλη στιγμή θα με ειδοποιήσεις, έτσι. Αλίμονο. Είπαμε να στηριχθείς επάνω μου. Τα πράγματα θα γίνουν με την καλά. Θα βάλεις το χέρι σου. Να. Όχι εδώ. Αλλά στην υπόθεση. Όχι στην τσέπη μου. Άσε με πια. Ω, με έχεις πρίξει. Τι έφερα εγώ στο καλό μου το παιδάκι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Φύγησε με λοιπόν να σου πω τι σου έχω φέρει. Μπράβο! Να λοιπόν τι έφερε ο παππούλης. Ευχαριστώ. Να σε καλά μωρό μου. Άντε τώρα να παίξεις έξω. Ε, άντε μπράβο. Άντε στο καλό. Ναι. Γεια σου παπά. Μαζεύτηκες. Τι συμβαίνει με την κόρη μου. Χωρίσαμε. Χωρίσατε. Ναι. Με ποιον. Με το Θανάση. Με ποιον ήθελες να χωρίσεις. Χωρίσατε με το Θανάση. Ε, ναι. Και γιατί. Γιατί έχει φιλενάδα. Ο Θανάσης. Ναι. Έχει την Ελλάδα. Ναι. Άιντε από κύριε. Άιντε από κύριε που είχε δωρά την Ελλάδα. Σε παρακαλώ, παπά, σε παρακαλώ, μη γελάς. Έχουμε στοιχεία. Τι στοιχεία, βρε. Τι στοιχεία να έχεις. Ο Θανάσης είναι μάλαμα παιδί. Τι μάλαμα, βρε, αφού σου λέω ότι έχει την Ελλάδα. Εσύ να μην μιλάς, γιατί έχω πολλά ράματα για τη γούνα σου. Έτσι, άιντε πράγμα. Ποια γούνα, βρε, αχαήρευτε. Ποια γούνα. Τόσα χρόνια αξιώθηκες να μου πάρεις γούνα. Σταματήστε πια, μην αρχίσεις πάλι μόνο, μαμά. Λοιπόν, παιδάκι μου, για πες μου, τι έγινε, πού είναι ο Θανάσης. Τον έδιωξα. Κακός. Έδιωξε αυτό το λαμπρό παιδί. Ναι. Εσύ τη μάνα σου να ακούς και όλα θα πάνε καλά. Από μόνη μου τον έδιωξα. Τίποτα. Απαράδεκτο. Πρέπει να επανορθώσεις. Να πας να τον βρεις να ξαναγυρίσει. Αυτό αποκλείεται. Ε, όχι και αποκλείεται, γιατί εδώ που τα λέμε, για να σηκωθεί να φύγει το παιδί, κάποιο λόγο θα έχει. Και γιατί κοιτάς εμένα. Μωρέ, ξέρω εγώ τι λέω. Δεν μπορεί έτσι τα καλά καθούμενα ο Θανάσης να βρήκε φιλενάδα και να σηκώθηκε να φύγε. Κάτι θα του έφτεξε. Βαρέθηκε να τορμαδάμε. Αυτό του έφτεξε. Μου τα είπε. Τι σου είπε. Ποιος. Ο Θανάσης. Ποιος Θανάσης. Ο Θανάσης. Εγώ το Θανάση έχω να τον δω από προχτές, από προχτές. Λέγε βρε, τι ξέρεις. Μα το Θεό δεν ξέρω τίποτα. Μίλα γιατί δεν έχει φράγκο. Τέρμα η πρέπα, ε. Τέλος πάντων, ας το πάρει το ποτάμι. Ήρθε το παιδί από το καφενείο και μου τα εξήγησε όλα. Η μάνα σου τον εφούντωσε. Η μάνα σου φταίει. Η μάνα σου είναι υπεύθυνη για όλα αυτά. Τα βλέπεις. Και τώρα τι κάνουμε, μπαμπά, τι να κάνουμε, παιδάκι μου. Πας και τον βρίσκεις και τον φέρνεις πίσω. Μα αυτό έχει φιλενάδα. Δεν έχει φιλενάδα, μωρέ. Κόρπο του Γιώργου ήταν, ε. Δεν έχει. Α, την αντροχωρίστρα. Όλα αυτά ήταν σε συνεννόηση με τον Γιώργο. Για να πάρε. Καλό μάθημα να καταλάβετε τι εστί θανάτου. Αλήθεια λες. Να μην ξαναπαίξω πρέφα. Αλήθεια λέει. Ώστε έτσι Θανάση μου, ε. Κόλπα με τον Γιώργο Θανάση μου, ε. Και πού είναι τώρα. Που θέλεις να είναι παιδάκι μου. Στο καφενείο. Παίζει πρέφα. Έχει πάρει τη θέση μου. Πήγαινε να τον φέρεις. Τώρα. Εντάξει, πηγαίνω. Μπράβο κύριε Θανασάκη, κόρπα με την ψυχική μου υγεία, ε. Καλά. Θα σε φτιάξω εγώ. Μα δεν τρέπεσαι. Πήγες και πουλήθηκες για τα λεφτά. Να σου εξηγήσω, αγόρι μου. Η Κατερίνα είπε να σε πάω σπίτι. Εσύ τους τα πες όλα, θα με πάρουνε στο ψηλό. Βρε, μην ανησυχείς, θα τα κουπίσεις τα πράγματα. Άντε, πάμε, η Κατερίνα σε περιμένει. Τέλος πάντων, αφού είναι έτσι τα πράγματα, πάμε. Καλύτερα που θα είναι. Κορίτσια, σας ήρθαμε! Σιγά μη μας πάρε στο ψηλό. Μπα, γύρισες τα νασάκι μου. Ναι, Κατερίνα μου, τέρμα οι πλακίες. Μπράβο, αγόρι μου, καλά έκανες. Γιατί πρέπει κάποιος να κρατήσει το παιδί. Γεράσιμε, τι γίνεται εδώ πέρα. Παιδάκι μου, εγώ άλλα άφησα και άλλα βρίσκω. Κατερίνα, δεν μου λες, τρελάδικες. Εγώ να τρελαθώ, Θανάση μου, γιατί. Με συγχωρείς, τώρα έχω έξοδα.
Πρέπει να τάσεις και το παιδί, μην το ξεχάσεις. Χαιρετισμού στην κόμενα. Bye! 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 Εσύ μου είπες ότι τα έφτιαξες. Είναι. Τι είναι η Κατερίνα μας δουλεύει ψηλό γαζί. Δεν ξέρω τι πατάω. Ασημίνα! Ασημίνα! Βρε καλό στο Θανασάκι μου! Τι κάνεις αγόρι μου! Δεν αφήνεις το δούλεμα. Πού πάει η Κατερίνα? Να ξεσκάσει λιγάκι, δεν τις ξέρεις τις γυναίκες. Ας τα αυτά, λέγε πού πάει η Κατερίνα. Βγήκε έξω. Άλλωστε εσύ έχεις άλλες ασχολίες. Τι να την κάνεις τώρα την Κατερίνα. Γεράσιμη, αν δεν τρελαθώ τώρα δεν θα τρελαθώ ποτέ. Α! Λέγε, τι συμβαίνει. Εγώ πάω πάσο, ντούκο. Τι λες Γεράσιμη. Με συγχωρείς παιδάκι, μου μπερδεύτηκα. Με τα χαρτιά. Η γυναίκα του Θανάση. Πού τι? Να τη, αυτή εκεί, δεν βλέπεις? Ποια, αυτή με το πράσινο? Ναι, ναι. Καλά, αυτή πώς είναι έτσι ντυμένη? Ξέρω εγώ. Γιωργάκη, πώς από εδώ? Πώς από εδώ, Γιωργάκη? Βρε, η Κατερίνα. Τι γίνεται, ρε Κατερίνα? Χρόνια και ζαμάνια, ε. Χρόνια και ζαμάνια, Γιωργάκη μου, αλλά κοντέψατε να μου το διαλύσετε το σπίτι. Δεν σε καταλαβαίνω. Λέω για τις φαϊνές ιδέες σου και για το βλάκα τον άντρα μου που κάθισε και σ' άκουσε. Δηλαδή τα ξέρεις όλα, ε. Χαρτί και καλαμάρι. Δεν ξέρεις, ρε Κατερίνα, δεν φταίω εγώ. Ο Θανάσης είχε κάποια προβλήματα. Τα ξέρω τα προβλήματα του Θανάση καλύτερα από σένα, έτσι. Σταμάτα. Καλή, πώς μιλάει αυτή έτσι. Σκάσε εσύ, μου σου φέρω το σκαμπό στο κεφάλι, έτσι. Ηρέμησε, Κατερίνα. Τι να ηρεμήσω, ρε. Τι να ηρεμήσω που κοντέψατε να μου διαλύσετε το σπίτι. Και να πώς με καταντήσατε, ρε. Αλήθεια, γιατί ντύθηκες έτσι? Για αντίπεινα. Τι αντίπεινα? Θα σε εξηγήσω. Βάζομαι λίγο πιπέρι. Και λίγο αλάτι. Οχ. Έβαλα λίγο παραπάνω, δεν πειράζει. Τα ήθελες και τα έπαθες. Δεν ξέρει που γυρίζει τώρα. Ασημίνα! Ασημίνα, έλα να δεις έγινε αυτό το πράγμα. Καλή, τι μυρίζει. Άχρηστε, το έκαψες. Ούτε να φάει δεν μπορείς να κάνεις. Δεν με βοηθάει και κανείς. Θέλεις και βοήθεια. Τι κάνουμε τώρα? Να το φας. Εσύ το έκαψες, εσύ θα το φας. Δεν μου έρθει Ασημίνα. Είναι σωστά πράγματα αυτά. Ποια που με γυρεύεις. Εκαιρώστε να κάνετε κι εσύ άντρες μια δουλειά. Και μαγειρά πάνω για την Κατερίνα σου λέω που βγαίνει έξω ότι είναι τέτοια γελία και κάνει την κόμενα. Γιατί να μην την κάνει. Αν δεν την κάνει τώρα πότε θα την κάνει. Αν με γεράσεις σαν και εμένα. Γεια σου. Ωραία, τι έχω πάθει. Κατερινάκη, που ήρθες. Γεια σου, Θανάση. Κατερίνα μου, θέλω να σου μιλήσω. Δεν μπορώ τώρα, είμαι πάρα πολύ κουρασμένη. Σε παρακαλώ, βάλε μου να φάω. Τι να μας πω, τι έδαφα, το άφησα λίγο παραπάνω και άρπαξε το φαΐ. Άρπαξε. Τότε φάω το μόνο σου. Εγώ πάω να φάω έξω. Και εγώ θα φάω τα λισακά μου. Αποτύχαμε, Γιωργάκη μου, αποτύχαμε. Θάλασσα τα έκανες. Τι να σου κάνω, ρε Θανάση, εγώ προσπάθησα να βοηθήσω την κατάσταση. Να βοηθήσεις, μωρέ. Βοήθεια είναι αυτή. Έχω χάσει τη γυναίκα μου και δεν ξέρω πού πηγαίνει. Τι κάνω τώρα? Να μάθεις. Τι να μάθω? Πού πηγαίνει. Πώς θα μάθω? Να την παρακολουθήσεις. Δεν παρακολουθήσεις. Τα χτύπημαι να την παρακολουθήσεις. Και αν με δει, τι γίνεται. Τώρα τι να σου πω, ξέρω εγώ έτσι όπως τα λες. Βέβαια τώρα δεν ξέρεις. Ξέρεις να τα κάνει μόνο θάλασσα. Δεν μου λες, η πεθερά σου τι λέει για όλα αυτά? Σι, αυτή κάνει το ψόφιο κοριό. Αυτή χρειάζεται παπά να τη διαβάσει. Παπά, τι παπά? Παπά. Παπά. Παπά με ράσα. Φοξ! Συγγνώμη, πάτερ μου, δεν σας είδα. Τι δεν με είδατε, δεν βλέπεις μπροστά σας? Δεν σας είδα, πάτερ μου, συγγνώμη. Ρε, σου τα διάλαβα εκεί πέρα.
Πώς μιλάτε έτσι, πάτερ? Λόγω να δώσω, μου βγάλε στο χέρι. Έτσι, σηκτήρι από εκεί. Χαλάσαν και οι παπάδες. Buongiorno padre. Τι είναι, ρε? Στοιχεία. Non lo voglio andare io. Τι είναι, ρε? Io qui vicino. Capisci, vicino. Τουρίστας. Vicino. Io non turista. Tu che cosa fai? Che fai? Εγώ θα σου πω τι θα φας. Φύγε, άσε με. Ma non voglio mangiare. Voglio essere con te. Άσε με, πάρε κορνούτο τώρα. Ma è cornuto. Πού ξέρεις ότι με κερατά, τρε. Cornuto. Πρέσσε τα από εκεί μέρα. No, non voglio andare io. Ας σηκτήρια, τρε. Perché fai così con me? Σηκτήρια, μη φας καμιά. Όλοι τρελοί μαζί με. Τρελός παπάς σε βαφτίσε. Κράτσε, πως κόντρα. Τι θα ήθελα, παιδί μου, ένα στιθόδεσμο για την παπαδιά μου. Τι νούμερο? Μα δεν ξέρω. Πώς είναι, μικρό, μεγάλο? Ας πούμε σαν πορτοκάλια? Όχι, πιο μικρά, παιδί μου. Σαν λεμόνια? Πιο μικρά ακόμα. Σαν αυγά? Ναι, σαν αυγά, αλλά μάτια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, από άλλη φορά. Με συγχωρείτε, πάτε. Γεια σας. Γεια σας. Πάτερ, τα γένια σας. Ω. Πω, χάλια ήταν ο Φουκαράς. Δίκιο έχεις. Κι εγώ έκανα το κεφαλιού μου. Τέλος πάντων, ό,τι έγινε, έγινε τώρα. Ο σκοπός είναι να τα συμβιβάσετε. Δίκιο έχεις. Γιατί μου λες, έλα. Με αυτή δεν έγινε τίποτα. Όχι, τίποτα απολύτως. Τι σκοπεύεις να κάνεις τώρα? Θα γυρίσω στο σπίτι να συμφιλειωθούμε. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις. Και τέρμα οι βλακίες, έτσι. Εγώ πάω να χορέψω, έρχεσαι? Όχι, όχι, θα κάνω λίγο παρέα στην Κατερίνα. Θα έρθω μετά. Και εγώ θα πιω τα ποτά μου και θα φύγω. Εντάξει. Κατερίνα, δεν πειράζει τώρα. Έλα, συγγνώμη. Ρε καθήκη, δεν τρέπεσαι. Με τη γυναίκα μου βρήκε να τα φτιάξεις. Πάτερ, μήπως με μπερδεύετε για κανέναν άλλον? Εγώ δεν συνηθίζω να πηγαίνω με παπάτιες. Ρε, δεν τα αφήνεις αυτά να κάνεις ολόκληρο κόρπο και να μου πάρεις τη γυναίκα? Εμένα με συγχωρείτε, πάτερ, πηγαίνω να σας αφήσω να τα πείτε μόνοι σας. Κάσε ρε, Κατερίνα, πού πας? Ποιος παπάς? Ο Θανάσης είμαι. Ο Θανάσης? Σκάσε ρε. Θανάση, εσύ είσαι? Έγινε παπά! Έγινε παπά! Θα σα σκοτώσω πρώτα και μετά θα πάω στο μοναστήρι. Εσύ στο κόμμα και εγώ στο Άγιον Όρος. Θανάση, σύνελθε. Σκάσε, ρε. Έκανε ολόκληρη ιστορία, κατάλαβε, για να βρει τρόπο να τα φτιάξει με τη γυναίκα μου. Αυτή τη φορά εγώ θα ζητήσω διαζύγιο. Έλα τώρα, σε παρακαλώ, λογικέψου. Τυχαία βρεθήκαμε εδώ με τον άνθρωπο. Τι τυχαία, κάθε τόσο ξαφανιζόσουνα και πήγαινε και βρίσκε το φίλο σου. Εγώ με τον Γιώργο. Έλα τώρα, επίτηδε θα έκανα όλα αυτά. Επίτηδε? Ναι. Να σε πικάρω. Δηλαδή, όταν με κορόιδευες εσύ, ήταν καλά? Κι εγώ για να σε πικάρω το έκανα. Εξάλλου δεν είμαστε μόνοι μας εδώ, είναι και η Ντίνα μαζί μας, χορεύει. Μήπως για καμουφλάζ, ρε? Τι λέρε, αφού είναι το κορίτσι μου. Πράγμα που αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος είναι αθώος. Αθώος? Αθώος, ε. Δηλαδή τζάμπα, τι δίκα πατριάρχης. Και τι κατάλαβες, μ?
θόλωσα, δεν καταλαβαίνεις την Κατερίνα. Με συγχωρείς ρε Γιώργο, σε παρεξήγησα. Δεν πειράζει Θανάση μου. Τέλος καλό, όλα καλά που λέει και ο Σέξπιρ. Όσο για τη μάνα μου, πρέπει να της δείξουμε ότι αυτή τα έκανε όλα με τον τρόπο της. Τώρα που έχω την Κατερίνα μου δεν με νοιάζει τίποτα. Της μάνας σου θα της αλλάξω τα φώτα. Και καλά θα κάνεις, καιρός ήτανε. Να της αγριέψεις κιόλας. Έτσι, για να μην παίρνει και θάρρος. Και ακούστε λοιπόν τώρα ένα σχέδιο που θα σπάσει κόκκινο. Άσε να λείπουν τα σχέδια. Αρκετά τραβήξα μαζί σου μέχρι τώρα. Θανάση, για ό,τι σου έκανα, με συγχωρείς. Φαίνεται ότι με αγαπάς πολύ για να καταντήσεις έτσι. Δεν μου λες, έχεις πάει ποτέ με παπά Ρασπούτιν? Θανασάκη μου, σ' αγαπάω. Και εγώ, Κατερίνα μου. Και μια και βρεθήκαμε όλοι μαζί, ευκαιρία να το γιορτάσουμε. Ξαναβρήκα τη γυναίκα μου. Λοιπόν, κερνάω εγώ. Βέβαια θα κεράσεις. Όμως για χάρη σου παρολίγο να γίνω κερατάς, παρατρίχα κερατάς. Πάμε να χορέψουμε, ελάτε. Μα ποιος είναι ο κατηνάς είναι.